Χοπ, χοπ, χοπ. Τι έγινε, με το που έσκασα εδώ πέρα ήρθε και mail ταυτόχρονα. Λοιπόν, γνώριμο σημείο με έχετε δει πολλές φορές εδώ πέρα, αλλά διαφορετικός λόγος. Από εδώ και στο εξής, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα vlog εβδομαδιαίο που θα βγαίνει κάθε εβδομάδα περίπου τέτοια ώρα. Σκοπός είναι να το βγάζουμε κάθε Δευτέρα βράδυ εκεί 11 με 12, μετά μεσονύχτια, για να το έχετε να το θαυμάζετε όλη την εβδομάδα μέχρι το επόμενο. Σε αυτό τι θα κάνουμε, θα λέμε τα νέα μας, θα λέμε διάφορα πράγματα που θέλουμε να συζητάμε, θα σας ρωτάμε, θα μας ρωτάτε, θα κοιτάμε να απαντάμε τις ερωτήσεις σας στο επόμενο vlog και γενικότερα θα προσπαθούμε να είμαστε ένα ακόμα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ εμάς, εμένα, ναι, του Δημήτρη και εσάς, όσο μας βλέπετε και μας αγαπάτε και είσαστε συνδρομητές. Γενικότερα, αν αγαπάτε το κανάλι μας, κάντε ένα subscribe. Θέλουμε να μεγαλώσουμε το κανάλι στο Eternity, να γίνουμε περισσότερη, μεγαλύτερη παρέα. Λοιπόν, vlog νούμερο 1. Το πρώτο πράγμα για το οποίο θα μιλήσω σήμερα είναι το σύστημα με το οποίο θα κάνουμε τα vlogs από τα επόμενα δευτερόλεπτα και πέρα. Τώρα αυτό είναι ακριβώς από πίσω εδώ, από πίσω που είναι το δάχτυλό μου τώρα, βλέπετε έτσι που είναι πάνω στο φακό. Είναι μια G7X της Canon, μια μικροσκοπική καμερούλα, την οποία το χρησιμοποιώ πάρα πολύ και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να βάζω φωτογραφίες, βίντεο και να κάνω αυτά τα vlogs, γιατί έχει και ροφωνίτσα που γυρνάει και αυτά, αλλά από εδώ και πέρα θα το αλλάξουμε αυτό. Γιατί θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ πέρα, το ματζαφλάρι. Το ματζαφλάρι του βαρκάρι που λέω εγώ εδώ, έτσι. DJI Osmo Mobile είναι ένα stabilizer, παύλα gimbal της DJI, αυτής που βγάζει τα φοβερά drones, Phantom και τα σχετικά, και κινητό τηλέφωνο. Παίρνει κινητό τηλέφωνο πάνω και βάζει το κινητό τηλέφωνο και γίνεται κινητό τηλέφωνο κάμερα με stabilization και ένα σωρό ωραία κολπάκια. Εγώ έχω το S7 Edge, αυτό εδώ πέρα είναι το τηλέφωνο μου. Αυτό εδώ μπορείς να βάλεις οποιοδήποτε Android ή iOS τηλέφωνο στο gimbal. Το οποίο gimbal αυτό που θα κάνει, και ουσιαστικά με το που θα βάλω και το τηλέφωνο πάνω θα αλλάξουμε και την κάμερα και θα πάμε εδώ. Ωραία, το βλέπεις εδώ πώς γίνεται. Αυτό εδώ πέρα είναι έτσι. Πατάω το κουμπί εδώ πέρα να κάνω το power. Οπ, και γύρισε. Θα έρθω εδώ λίγο καλύτερα για να το βλέπεις εσύ καλύτερα. Και εγώ καλύτερα. Πατάω σε αυτό το κουμπί. Και μπορώ να του πω εγώ να μου κάνει να μαρκάρω ένα κομμάτι της οθόνης. Και να το ακολουθεί αυτό. Ο μοχλός που είναι εδώ από κάτω το χρησιμοποιεί για να το ανεβάζει πάνω και κάτω. Εδώ. Και παίρνω εδώ. Και νομίζω με μάρκαρε. Και άμα κουνηθώ, με ακολουθάει χωρίς να κάνω εγώ τίποτα, έτσι. Το βλέπετε αυτό εδώ. Προσπαθεί να με ακολουθάει. Λοιπόν, από εδώ και πέρα αυτό θα χρησιμοποιούμε. Αυτό το συνδυασμό τον ωραίο θα χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τα βιντεάκια μας. Το S7 Edge, το οποίο έχει φοβερή κάμερα και ουσιαστικά το χρησιμοποιεί και την κάμερα της συγκεκριμένη, το DJI Osmo Mobile, το software που έχει. Με το ώστε να είμαι πάντα στο πλάνο και να με ακολουθεί το πλάνο από εδώ όπου και να είμαι. Βλέπεις εδώ πέρα ανεβαίνω, ό,τι και να κάνω εγώ εδώ πέρα θα προσπαθήσει αυτό να με ακολουθεί, έτσι. Γιατί με έχω μαρκάρει. Οπ, έστριψε και από εδώ. Εδώ με έχασε, άμα ξαναμπω μέσα θα με βρει. Και άμα ξανακολουθεί όπως θα δω, έτσι. Και ο σκοπός όλου αυτού εδώ πέρα είναι να κρατάει stabilize το βίντεο. Τι σημαίνει stabilize το βίντεο? Σημαίνει ότι όσο και να περπατάς, αυτά τα κουνήματα που βγαίνουν στις κάμερες, ας πούμε, έτσι να περπατάς και πηγαίνει το κινητό, έτσι να μην στα βγάζει και σένα, ναι. Τέλος πάντων, αυτό θα χρησιμοποιούμε από εδώ και πέρα. Από το επόμενο επεισόδιο. Κάνει και πολύ ωραία πραγματάκια εδώ. Ουσιαστικά με διπλό κλικ εδώ έρχεται στο κέντρο. Έτσι μπορώ να γυρίσω και την κάμερα και να έχω selfie και να με ακολουθεί. Και βλέπεις εδώ πέρα πώς προσπαθεί να το κρατήσει και εδώ πέρα πάντα σταθερό. Όταν γυρνάω έτσι, το κρατάει σταθερό το τηλέφωνο και εδώ το ίδιο. Έχω το μοχλό, ο οποίος αυτός ο μοχλός εδώ το πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Έτσι πάνω και κάτω. Έχει μπαταρία, σύνδεση με Bluetooth με το τηλέφωνο. Και το software που υπάρχει είναι για Android και για iOS. Εγώ το χρησιμοποιώ στο S7 Edge γιατί νομίζω αυτός ο συνδυασμός είναι ο καλύτερος που θα μπορούσατε να κάνετε εκεί έξω στο κομμάτι του Android τουλάχιστον. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το S7 Edge και σαν κάμερα και σαν τηλέφωνο και σαν παιχνιδομηχανή. Έχω πάρει και ένα χειριστήριο για να το χρησιμοποιήσω και σαν χειριστήριο το τηλεφωνάκι. Οπότε αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται 3 με 4 Δεκεμβρίου, ο ZOK, ο γνωστός ZOK και το κανάλι του διοργανώνουν για ακόμα μια χρονιά 24ωρο gaming με σκοπό να μαζευτούν χρήματα για το χαμόγελο του παιδιού. Πέρυσι συμμετείχα, το καταυχαριστήθηκα. Θα πάρω και φέτος μέρος και εγώ και ο Παπαπαύλου. Θα είμαστε back to back συγκεκριμένες ώρες την Κυριακή. Εγώ θα είμαι 11 η ώρα, ο Παύλος νομίζω είναι μετά ή πριν, δεν έχει σημασία. Αλλά ουσιαστικά ο μαραθώνιος 24ωρο gaming ξεκινάει το Σαββάτο 3 Δεκεμβρίου στις 4 το μεσημέρι και θα είναι 24 ώρες non-stop gaming στο YouTube κανάλι του ZOK. Και για όσοι θέλουν να έρθουν να μας δουν και από κοντά,
μπορείτε να δείτε στην AthensCon, η οποία γίνεται στο γήπεδο του Taekwondo. Όλες τις πληροφορίες μπορείτε να τις βρείτε από κάτω. Θα έχουμε όλα τα links για να μπορέσετε να μας βρείτε. Και άμα θέλετε να έρθετε να μας δείτε και από κοντά και να μας βγάλετε φωτογραφίες μαζί μας και με εμένα και τον Παύλο και τον Ζοκ και όλους τους άλλους YouTubers που θα συμμετάσχουν σε αυτό το 24ωρο μαραθώνιο. Και όλες τις πληροφορίες για να μπορέσετε να βοηθήσετε κι εσείς με τα χρήματα που μπορείτε να δώσετε για το χαμόγελο του παιδιού. Πέρυσι μαζεύτηκαν κάτι παραπάνω από 3.000 ευρώ. Πρόπερσι κάτι λιγότερο από 3.000 ευρώ. Φέτος ευελπιστούμε να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο για να ξεπεράσουμε το περσινό ρεκόρ, το οποίο εντάξει δεν είναι και λίγα, έτσι, γιατί ο καθένας, εσείς που μας βλέπετε, πιτσιρίκια, μικροί είσαστε σε ηλικία, κάρτες δεν υπάρχουν για να δώσετε χρήματα, από όλοι με τηλέφωνα κάνουν, νομίζω 2,8 ευρώ το τηλεφώνημα ή το SMS και να πάνε τα χρήματα κατευθείαν στο χαμόγελο του παιδιού, το οποίο νομίζω είναι από τις πιο ωραίες και οργανωμένες και σωστές οργανώσεις στην Ελλάδα που βοηθάνε πάρα πολύ τα παιδιά για έξω και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που συνεργάζονται και δουλεύουν εκεί πέρα. Τα επόμενα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν σε Let's Play κυρίως σε αυτήν την εποχή παίζω Dishonored 2, παίζω και το Alice στο PC, το οποίο είναι ένα indie VR game το οποίο με έχει κάνει, το έχω παρατήσει, το έχω ξεκινήσει, το έχω παρατήσει 3-4 φορές και ο λόγος είναι γιατί κάθε φορά που βάζω το Oculus VR για κάποιο λόγο αυτό το παιχνίδι δεν έχει κάτι πολύ καλό και μετά από 10 λεπτά μου έρχεται να κάνω και να ξεράσω και το παρατάω. Είναι η πρώτη φορά που την πάτησα με VR game αυτό. Παίζω κάποια άλλα παιχνίδια στο PS4. Θα δείτε λίστα από κάτω στην περιγραφή. Άμα θέλετε να ψηφίσετε εσείς ποιο είναι τα επόμενα παιχνίδια που θα παίξουμε σε Let's Play. Ούτως ή άλλως κάθε Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι υπάρχει το NBA. Έτσι το οποίο θα το κάνουμε και πιο ζωντανό. Πολλοί από εσάς ζητάτε να παίζω περισσότερο. Αλλά ρε παιδιά, πόσο περισσότερο να παίζω. Δεν γίνεται να γίνει το κανάλι NBA Eternity. Κάθε Παρασκευή νομίζω καλά είναι. Την άλλη εβδομάδα νομίζω θα έχουμε και FIFA. Ίσως και αυτή να είναι. Θα δούμε πώς θα βγει. Πολλοί ρωτάτε για live stream και για τις εκπομπές μας στο Nintendo που κάναμε. Τις εκπομπές στο Nintendo τον Παύλο έχουμε ένα θεματάκι με το σύστημα, με την πλατφόρμα που είχαμε. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε, αλλά σκοπός είναι να ξανακάνουμε τουλάχιστον 2 φορές το μήνα αυτή την εκπομπή, είτε μέσω Facebook είτε μέσω YouTube, αλλά με διαφορετική πλατφόρμα, γιατί το Hangouts τα έχει κάνει Google εκεί πέρα κουλουβάχατα και δεν δουλεύει πια. Που με ρωτάτε πολύ για live stream, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Για κάποιο beep μένω λόγο, δεν έχω ακόμα εδώ στο σπίτι και στο γραφείο, δεν υπάρχει VDSL και θεωρώ ότι είναι λίγο μαλαμπία που θα το έλεγα να κάνω live stream με ανάλυση 640x360 στα 0,4-0,5 kbps όταν ο περισσότερος κόσμος κάνει στα 2 Mbps και βλέπετε όλοι HD και Full HD βίντεο. Θα σας πάσω λίγο τα παπάρια και ό,τι άλλο μπορώ να σας πάσω, τέλος πάντων, γι' αυτό δεν έχω κάνει καθόλου live stream. Αν γουστάρετε να δοκιμάσουμε έστω και μία φορά με αυτές τις άθλιες για τα σημερινά δεδομένα συνθήκες live streaming, όπου θα είναι σαν να βλέπετε Atari 2600, όσοι δεν ξέρετε την Atari 2600 ψάξτε το στο Wikipedia. Το τελευταίο που ήθελα να σας πω είναι ότι ερωτήσεις, απορίες μπορείτε να τις αφήσετε στα σχόλιά σας, είτε έχει να κάνει με hardware, είτε έχει να κάνει με software, είτε έχει να κάνει με παιχνίδια, είτε οτιδήποτε έχετε στο μυαλό σας, για μένα είναι, μη ρωτάτε που μένω, κάποιοι με έχετε πετύχει στη γειτονιά και το ξέρω, ξέρετε που μένω, κάποιοι άλλοι με έχετε δει εκεί έξω και έρχεστε και μου μιλάτε, αν με δείτε έξω, να έρθετε να μου μιλήσετε, έτσι. Δεν δαγκώνω, δεν τσιμπάω, δεν είμαι άρρωστος, δεν έχω βλενόρια. Άμα δεν ξέρετε τι είναι, ψάξτε στο Wikipedia. Δεν έχω τίποτα. Άμα θέλετε να μου μιλήσετε, να μου μιλήσετε. Το προηγούμενο Σάββατο πέτυχα κάτι παιδιά εκεί στο Άλσος του Γαλατσίου, στο Άλσος Βέικου και ήρθαν και μιλήσαμε και βγάλαμε και φωτογραφίες και φύγανε υγιέστατα. Έτσι. Φιλιά από μένα, θα πούμε την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα στο vlog μας εδώ. Γεια σας. Αντεφιέτε. Κλείστο τώρα. Έλα, γεια! Θα το κλείσω εγώ για σένα, ναι.